Καλησπέρα πρώτα. Σεβαστέ πατέρα, αντιπεριφερειάρχης, αντιδήμαρχη, πρόεδρε του δημοτικού, της Δημοτικής Ενότητος Σιάτιστας, έχουμε το διοικητή της αστυνομίας εδώ, τους πρώην δημάρχους, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ Γαστρονομίας που διοργανώνει ο Δήμος Βοΐου στο Βουδούριο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης μας. Πρόκειται για μια εκδήλωση που έχει ως στόχο να αναδείξει το γαστρονομικό πλούτο και τα παραδοσιακά επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γαστρονομία στον τόπο μας, με αποτέλεσμα και σκοπό βέβαια πάντα την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας. Εμπνευστήκαμε αυτό το φεστιβάλ για να προβάλλουμε τα μοναδικά προϊόντα του Βοΐου, τα οποία είναι ήδη γνωστά στο ευρύ κοινό, και παράλληλα να δώσουμε μια ευκαιρία στις επιχειρήσεις και παραγωγούς του τόπου μας να κάνουν ένα βήμα μπροστά, να έρθουν σε επαφή με το κοινό, να αναπτύξουν συνεργασίες με απότερο σκοπό την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του Βοΐου. Είμαστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει όλους και θα μας δώσει το έναυσμα στο φεστιβάλ αυτό να γίνει θεσμός για το Δήμο μας και να προσελκύσει κάθε χρόνο επισκέπτες, επιχειρηματίες και παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Εσωτερικών, πρώην Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, που χρηματοδοτεί αυτή τη δράση, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Δήμων Κλεισθένης για τη στήριξή τους. Όλοι όσοι συμμετέχουν στο φεστιβάλ, τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς του Βοΐου, τους φορείς και συλλόγους του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους, και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να ξεκινήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι της γεύσης, της γνώσης και της ψυχαγωγίας. Καλή επιτυχία σε όλους τους στις δράσεις του φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Θα καλέσω τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καλετζόπουλο, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Πατέρα, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ να εγκαινιάσουμε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση, τριήμερη εκδήλωση, η οποία πιστεύω ότι θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και πνοή στα τοπικά προϊόντα που χρειάζονται πραγματικά αυτή την προώθηση, και όλες όσες εκδηλώσεις γίνονται για την προώθηση των τοπικών μας προϊόντων, όχι μόνο του Βοΐου, αλλά ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Θέλω να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη μας, του Θόδωρο του Καρυπίδη, ο οποίος πιστεύω ότι ίσως λίγο αργότερα θα προλάβει να έρθει για να επισκεφτεί το χώρο. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που έχουν στήσει έξω τα προϊόντα τους, άξιοι άνθρωποι που δίνουν κάθε μέρα τον αγώνα τους με τις επιχειρήσεις τους, με τα χωράφια τους, με τα ζώα τους, με οτιδήποτε ασχολείται ο καθένας, ζουν την κρίση μέσα στο πετσί τους και όμως βγαίνουν έξω από τις επιχειρήσεις, στείνουν τα προϊόντα τους προσπαθώντας να τα προωθήσουν για το καλό και του τόπου και φυσικά για το δικό τους. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν πρωτίστως σε αυτούς και θερμά συγχαρητήρια και στον Δήμαρχο. Δήμαρχε, καλή αρχή. Η Περιφέρεια θα είναι πάντα δίπλα σας σε κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ακόμα περισσότερους εκθέτες και ακόμα περισσότερα προϊόντα. Να είστε όλοι καλά και καλή επιτυχία. Πατέρας έφυγε, κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφε Καλατζόπουλε, κύριοι συνάδελφοι στην Υπουργική Αυτοδιοίκηση, κύριε διοικητή από το Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτιστας, κυρίες και κύριοι, η πρωτοβουλία η σημερινή, επειδή την έχω ζήσει στο πετσί μου ως αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού τουρισμού, σας πληροφορώ ότι είναι κάτι το πολύ σπάνιο και πολύ εκλεκτό για το Βόλιο, που η προσπάθεια, πιστεύω, του Δήμου
εκτός από αξιέπαινη, θα είναι και προσπάθεια συνεχής να επεκταθεί αυτή η έκθεση γαστρονομίας όχι μόνο σε προϊόντα του Βοϊού, αλλά και σε προϊόντα ολόκληρης Δυτικής Μακεδονίας. Εγώ θα σας το συνιστούσα, γιατί η περιφέρεια, όπως είπε και ο συνάδελφος κ. Καλατζόπουλος, θα είναι πάντα δίπλα σας, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, με πρωτοβουλία δική σας πρώτα βέβαια, να καθιερωθεί ως θεσμός το φεστιβάλ αυτό της γαστρονομίας. Είναι ο ρόλος που παίζει η γαστρονομία στην ανάπτυξη του τουρισμού, είναι τεράστιος. Αυτό βέβαια θα κοιτάξουμε να το αναδείξουμε και την Κυριακή στο συνέδριο. Αξιέπαινε λοιπόν η προσπάθεια του Δήμου, συγχαρητήρια Δήμαρχε και υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο, εύχομαι επιτυχία τεράστια και προώθηση των προϊόντων των ανθρώπων που πραγματικά μέσα στην κρίση προσπαθούν να αναδείξουν τα προϊόντα τους. Καλή επιτυχία με όλα τα θετικά αποτελέσματα. Μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν. Εγώ θα σας χαιρετήσω όλους μαζί. Δεν θα πω τον Άγιο Πατέρα, τον κύριο Δήμαρχο, θα σας χαιρετήσω όλους μαζί και τις τοπικές αρχές και όλους τους καλεσμένους που ήρθατε να δείτε γεύση. Γεύση και χαρά. Πάντα όταν μπαίνουμε σε μια κουζίνα θα βγάλουμε γεύση και όταν έχουμε χαρά θα βγάλουμε και καλό αποτέλεσμα. Γιατί όταν μαγειρεύουμε θέλουμε να έχουμε καλή διάθεση. Αυτό από τους πιο πολλούς μάγειρες, μάγειρες συνήθως λέμε ότι είμαστε, δεν λέμε σεφ. Από τους πιο πολλούς μάγειρες βγαίνει στην κουζίνα. Όταν έχουν καλή διάθεση έχουν και καλό αποτέλεσμα. Πολύ μεγάλη και σημαντική αυτή η διοργάνωση, εφόσον μπορέσετε και την καθιερώσετε και γίνεται κάθε χρόνο και πιο δυνατή. Πρέπει να στηρίζονται πάντα οι τοπικές κοινωνίες, γιατί όλα τα τοπικά, η Ελλάδα βγάζει αμέτρητα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Όσο μπορούμε και στηρίξουμε αυτές τις τοπικές επιχειρήσεις που βγάζουν προϊόντα, με όλες τις μικρές εκδηλώσεις που στη συνέχεια γίνονται μεγάλες, τότε και οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πολύ καλύτερη εξωστρέφεια τόσο στις κοινωνίες όσο και εκτός Ελλάδος. Όσες επιχειρήσεις έχουν τολμήσει να βγάλουν τα ελληνικά προϊόντα έξω από τη χώρα μας, μόνο κερδισμένες έχουν βγει. Αυτό το τριήμερο θα έχουμε πάρα πολλά ωραία γαστρονομικά δρόμενα. Θα υπάρχουν διαγωνισμοί μαγειρικής, θα μαγειρέψουν μικροί σεφ. Εμείς θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο, γρήγορο και εύκολο πιάτο σήμερα. Θα μιλήσουμε για μαγειρική οικονομία μαζί σας. Θα έρθουν σεφ από τη Θεσσαλονίκη, θα γίνει ένας ωραίος διαγωνισμός, θα μαγειρέψουμε τοπικά προϊόντα, θα έχουμε μοναστηριακή κουζίνα και θα γίνει το συνέδριο την Κυριακή. Γενικά, κάθε μέρα έχει αξία να είσαστε εδώ και ελπίζω αύριο και μεθαύριο να είστε και πιο πολύ. Θα μαγειρέψουμε τώρα ή θα κάνουμε. Ή θα δούμε το βιβλίο. Ωραία. Ευχαριστώ και τα λέμε ξανά σε λίγο. Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στα προϊόντα. Το φεστιβάλ, με συγχωρείτε, είναι αφιερωμένο στα προϊόντα του Βοΐου. Τώρα όμως έχει σειρά την τιμητική της, μάλλον σε τη στενή κουζίνα. Αυτή τη στιγμή θα καλέσουμε στο βήμα την κυρία Περιστέρα Μάνιο, εκπαιδευτικό από τη Σιάτιστα, η οποία θα μας παρουσιάσει το βιβλίο της ετιστινής κυρίας Σουζάνας Παπαναού Σιάπαντα με τίτλο «Παραδοσιακές συνταγές της Σιάτιστας». Να σας πω λίγα λόγια για την κυρία Παπαναού, όσοι δεν γνωρίζετε. Είναι κόρη γνωστού ετιστινού δασκάλου του Δημητρίου Παπαναού. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και τελείωσε την Παιδαγωγική Ακαδημία. Εργάστηκε στα εκπαιδευτήρια Κοραής. Το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Περίπονος σωτηρίας» διαπραγματεύεται το επίκαιρο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και απευθύνεται κυρίως στα παιδιά. Η γιαγιά με Μαριγό είναι το δεύτερο βιβλίο της. Το 2004 κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Παραδοσιακές συνταγές της Χιάτιστας, κοπιάστε να φάμε» και το 2008 το βιβλίο «Τα καναγκερίσια της Χιάτιστας». Παρακαλώ την κυρία Μάνιο να έρθει να μας μιλήσει για το βιβλίο. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλες τις εργασίες του συνεδρίου. Το βιβλίο για το οποίο εγώ θα σας μιλήσω, όπως σας είπε και νωρίτερα η Τάνια, είναι αυτό εδώ, είναι της κυρίας Σουζάνα Παπαναού Σιάπαντα και ο τίτλος του είναι φυσικά χαρακτηριστικός. «Παραδοσιακές συνταγές της Χιάτιστας. Κόπιας έτσι να φάμε». Ένα κάλεσμα από τα παλιά,
που συνηθίζεται και σήμερα όμως. Καλοδιάθετο, ευγενικό κάλεσμα, που σημαίνει κάντε τον κόπο να μας τιμήσετε να φάμε μαζί. Εκφράζει μια στάση ζωής, μια κοινωνική συνείδηση, τουλάχιστον παράξενη για όσους δεν γεύτηκαν φιλοξενία στα μέρη μας. Ο προσκεκλημένος δεν είναι απλά ευπρόσδεκτος, αλλά επιπλέον του αναγνωρίζει η οικοδέσποινα ότι αυτός θυσιάζει κάτι, κάνει κόπο για να δεχτεί τη φιλοξενία της. Κάποιοι θα το έλεγαν ευρωπαϊκή φινέτσα. Εμείς θα το πούμε απλά σχιατιστινή φιλοξενία. Ο τίτλος λοιπόν προειδεάζει για την κουλτούρα του τόπου στον οποίο αναφέρονται οι συνταγές. Το βιβλίο ξεκινάει με την περιγραφή του σχιατιστινού εξοπλισμού. Των περασμένων χρόνων. Θα σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα και θα δείτε τις φωτογραφίες με τις οποίες η συγγραφέας φρόντισε να εφοδιάσει το βιβλίο της. Τότε, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση, όλοι οι νοικοκυρέοι φρόντιζαν ώστε στο κατώι να υπάρχουν οπωσδήποτε τα ζαχυρέδια, τα εφόδια δηλαδή που δεν θα άφηναν την οικογένεια σε καμία περίπτωση να πεινάσει. Το κατώι εκείνης της εποχής ήταν το ψυγείο του σπιτιού, επειδή ήταν δροσερό, και η αποθήκη του, επειδή είχε απλοχωριά. Αποτελούνταν από διάφορους χώρους, καθένας από τους οποίους είχε το όνομα που του είχε δώσει η νοικοκυρά, μαγαζί, μπουντρούμι κτλ. Και εξυπηρετούσε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι, αν κάναμε σήμερα νοερά μια επίσκεψη στους χώρους αυτούς, θα μέναμε έκπληκτοι από το ωραίο θέαμα που θα αντικρίζαμε. Πρώτα-πρώτα, παντού επικρατούσε τάξη και καθαριότητα. Μπαίνοντας στη μισιά και ανοίγοντας την πόρτα του κατογιού, θα βλέπαμε ακριβώς απέναντι βαρέλια στη σειρά, μέσα στα οποία φύλαγαν τις ποικιλίες των κρασιών. Επίσης και βαένια, πολύ μεγάλα δηλαδή βαρέλια, απαραίτητα στους αμπελουργούς που έβγαζαν μεγάλες ποσότητες κρασιού. Σε αυτόν τον χώρο δέσποζε με τον όγκο του το πουστάβ, το παντιτήρι των σταφυλιών, και υπήρχε διάχυτη η μυρωδιά του ξύλου των βαρελιών ανακατεμένη με την ευωδία του κρασιού.